Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Κουσμαδάκης και παρακολουθείτε την εκπομπή Τέτα Τέτ. Φίλοι και φίλες, ο προεκλογικός πυρετός έχει ανέβει. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τις εθνικές κάλπες της 7ης Ιουλίου και η λαϊκή τιμιγορία είναι εκείνη η οποία θα μοιράσει, θα ανακατέψει, αν προτιμάτε, την πολιτική τράπουλα. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή Τέτα Τέτ σήμερα είναι πολιτικού περιεχομένου. Και δεν θα μακρηγορήσω άλλο και θα συνορίσω την πρώτη καλεσμένη απόψη. Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά, τη μεγάλη χαρά, φίλοι και φίλες, να έχω μαζί μου μια πάρα πολύ αξιόλογη συνάδελφο, την Νικολέτα Τσφαγιανάκη, η οποία για πρώτη φορά κατεβαίνει υποψήφια βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Νικολέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χαρά είναι δική μου όλη, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνυπάρξει για κάποια χρόνια ως συνάδελφοι, σε γνωρίζω, σε εκτιμώ. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις απέναντί σου το απέναντι μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, δημοσιογράφους όπως είσαι εσύ, με πολύ ισχυρό και επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά και με πολύ μεγάλες ανησυχίες για την κοινωνία μας, τότε δεν μπορεί ένας υποψήφιος, ένας πολιτευτής να είναι παρεχαρούμενος για τη συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει. Η εκτίμηση και η ευχαρίστηση είναι πραγματικά μοιραία και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη και παραγωγική συζήτηση. Έτσι. Και καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε τη ζήτηση, να σου πω και ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για την γενέθλιά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Έκανες την τιμή να είσαι σήμερα απόψε εδώ, ενώ θα μπορούσε να ήσουν κάπου έξω. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Νικολέτα, πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με την πολιτική? Ήσουν ανέκαθεν πολιτικοποιημένο άτομο, θυμάμαι τις συζητήσεις που είχαμε. Πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς τη δεδομένη στιγμή με την πολιτική? Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η ερώτηση που δέχομαι πιο συχνά σε αυτή την επαφή που έχω με τον κόσμο, καθημερινά, στις περιοδίες, στο δρόμο, σε αυτές τις συζητήσεις που έχουμε. Όλοι μου λένε, μα γιατί να ασχοληθείς με την πολιτική? Αν θέλεις, πάντα είχα την άποψη και τη θεωρία ότι ο κόσμος θα πρέπει να προβληματίζεται πολιτικά, μιας και είναι και πολιτικό όν, αλλά και να συμμετέχει. Και όταν λέω να συμμετέχει, είτε με την ψήφο του, είτε αν θέλεις μέσα από ένα πιο ενεργό ρόλο. Μέσα από την δημοσιογραφία τα τελευταία 11 χρόνια, γνώρισα, αν θέλεις, ακόμα περισσότερο και την πολιτική και πόσο... σε τι βαθμό μάλλον η πολιτική επηρεάζει και την καθημερινότητα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Θέλεις μέσα από τα χρόνια της κρίσης, τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης, θέλεις μέσα από οποιαδήποτε πολιτική η οποία μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, γιατί δεν είναι μόνο οικονομία, είναι μια σειρά πολιτικών, τα οποία καθημερινά τα βλέπουμε να έρχονται μπροστά μας και να λέμε, αχ, το κράτος δεν έκανε αυτό, αχ, η κυβέρνηση έκανε πάλι λάθος. Εκεί λοιπόν ήταν, θέλεις, και η λεπτή γραμμή που είπε ότι ναι, θα βγω μπροστά, θα διεκδικήσω, αν θέλεις, με την ωριμότητα που μου έχει προσφέρει η 11χρονη εργασιακή μου εμπειρία. Έχω μεγαλώσει και το έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις σε μια οικογένεια που πάντα συζητούσε πολιτικά και νομίζω ότι είναι ώρα άνθρωποι της ηλικίας μας, η γενιά μας, να δηλώσει παρόν, να πει είμαι εδώ, βγαίνω μπροστά και παλεύω. Και το κάνω με πολύ μεγάλη επίγνωση του πόσο δύσκολο είναι να πείσει τον κόσμο να εμπιστευτεί ξανά την πολιτική, να εμπιστευτεί ξανά τους πολιτικούς. Γιατί θεωρώ ότι πιστεύουν στην πολιτική, δεν πιστεύουν στους πολιτικούς, δεν πιστεύουν στα πρόσωπα. Και ίσως και αυτό είναι και το μεγαλύτερο διακύβευμα της εποχής μας. Ότι ο νέος κόσμος, ότι οι νέοι πλέον, έτσι μιλάμε τώρα για ηλικίες από 18 μέχρι 40, που μιλάμε ουσιαστικά για το πιο παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας μας, από τη μία λένε ότι η πολιτική είναι ωραίο πράγμα, πρέπει να συμμετέχουμε, αλλά από την άλλη δεν έχουμε άξιους εκπροσώπους. Και πιστεύω, Νικολέτα, ότι είσαι μία από τις υποψηφιότητες εκείνη που διαψεύδει εκείνους τους ανθρώπους. Θα φανεί και στην πράξη. Θα φανεί και στην πράξη. Απλά σε αυτό θέλω να προσθέσω, γιατί λες για τη γενιά μας, Νίκο, και το έχω πει και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι η γενιά μας δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας και η παρέα του, όπως θα το πω χαρακτηριστικά. Η γενιά μας είναι και άνθρωποι με ανησυχίες, με αγωνίες, με ένσημα, με ώρες εργασίας που κατανοούν ποια είναι η αγωνία του κάθε ένα από εμάς. Και να έχει μια θέση εργασίας και να είναι μια καλά αμοιβόμενη θέση εργασίας και να έχει και όλες αυτές τις παροχές τις οποίες δικαιούται να έχει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας. Για να μείνουμε εδώ, για να μείνουμε στον τόπο μας, Νίκο. Εσύ, Νικολέτα, το έχεις βιώσει. Εσύ τελείωσες τμήμα κοινωνιολογίας στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Ακριβώς. Αμέσως μετά εργάστηκες κανονικά, νομίζω, ως δημοσιογράφος. Μια 11χρονη πορεία. 11χρονη πορεία. Μια 11χρονη πορεία που έγινε, ξέρεις, βήμα-βήμα, προσπάθεια-προσπάθεια. Γνωρίζουμε όλοι καλά οι εργαζόμενοι ότι αν θέλεις να πας παρακάτω, πρέπει να το πηγαίνεις βήμα-βήμα. Όχι να είσαι ένα πυροτέχνημα που ναι, θα φωτίσει, θα λάμψει, θα
ενθουσιάσει και μετά θα σβήσει. Ακολούθησε λοιπόν μια τέτοια πορεία, βήμα-βήμα. Νομίζω ότι έτσι θέλω να είναι και η πολιτική μου πορεία, αφού πλέον μπαίνω μπροστά στην πολιτική, ναι, και επιλέγω το δρόμο της πολιτικής. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και αυτός ο σκοπός σου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σε μια συνέντευξή σου πριν από 2 χρόνια, νομίζω στην Αδριανή, που ήσουν μόνο δασκαλάκι, ότι είχε πει το μόνο ο δασκαλάκι ότι για μένα η Νικολέτα θα ασχοληθεί επαγγελματικά με την πολιτική. Θα αφαιρέσω το επαγγελματικά. Ναι, επαγγελματικά, ναι, με την έννοια. Κατάλαβα πώς το λες. Ναι, το είχα πει γιατί αγαπάω την πολιτική και πιστεύω στην πολιτική. Εγώ και πάντα ήθελα να ασχοληθώ με την πολιτική. Εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω, Νικολέτα, εσύ τώρα ξεκινάς έτσι την πορεία σου ως ένα πολιτικό πρόσωπο. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα μέσα από τις περιοδίες σου, ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνεις από τον κόσμο. Καταρχάς πρέπει να πω ένα τεράστιο συγγνώμη προκαταβολικά σε περιοχές εκείνες τις οποίες δεν θα προλάβω να πάω. Γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, ο προεκλογικός χρόνος, πολύ λίγος για να βρεθείς σε όλο το νομό Ηρακλείου, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Υπάρχουν χωριά στα οποία δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να περάσουμε και αυτό είναι μια τεράστια συγγνώμη την οποία οφείλω στον κόσμο που μένει στα χωριά αυτά και που ενδεχομένως να μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά ήθελα να σφίξω το χέρι σε κάθε κριτικό και κάθε κριτικιά που θα έβλεπα στο χωριό, που θα συναντούσα στα καφενεία. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε με πολύ δυναμικό ρυθμό, αν θέλεις, για να βρεθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές να αφουγκραστούμε τον κόσμο. Όχι γιατί δεν ξέρουμε τα προβλήματά του. Ξαναλέω, η θέση μου, η εργασιακή μου εμπειρία έχει βοηθήσει πάρα πολύ να ξέρω τα προβλήματα, να γνωρίζω ποια είναι τα προβλήματα της παραγωγής, τα προβλήματα της οικονομίας, τα προβλήματα του τουρισμού. Εκείνο όμως το οποίο με χαροποιεί στις συναντήσεις που έχω με τις κριτικές και τους κριτικούς είναι ότι αναγνωρίζουν, αν θέλει, στην προσπάθεια που κάνει ένας νέος άνθρωπος, μια νέα γυναίκα όπως είμαι εγώ, γιατί και το ότι είμαι γυναίκα έχει τη δική του σημασία. Είμαι νέα, είμαι εργαζόμενη, είμαι γυναίκα. Και αυτό δημιούργηται. Είμαι σύζυγος, δεν προέρχομαι, αν θέλει, από κάποιο μεγάλο τζάκι που ξαφνικά κάποιος μπορεί να θεωρήσει αφυσικό και επόμενο. Η Νικολέτα θα ασχοληθεί με την πολιτική. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και το βλέπω και στα μάτια του κόσμου να ακούσουν με ειλικρίνεια αυτό που έχουμε να τους πούμε και όταν τους λέμε ότι θα προσπαθήσουμε, θέλω να προσπαθήσω. Όχι να τάζουμε λαγούς και πετραχίλια, όχι να δίνουμε ανέξοδες υποσχέσεις, οι οποίες είναι κούφιες και οι οποίες μας οδήγησαν σε έναν δρόμο τα τελευταία χρόνια οδυνηρό, επίπονο, λάθη, διαχρονικά λάθη. Αλλά όχι μέσα από ανέξοδες υποσχέσεις. Να λέμε στην αλήθεια τον κόσμο, να τον κοιτάζουμε στα μάτια και μετά τις εκλογές, γιατί είναι και ένα μήνυμα που μου το δίνουν όλοι, θα τα πούμε και μετά τις εκλογές. Να σας δούμε και μετά τις εκλογές εδώ στον τόπο μας. Και τους λέω, ναι, θα με δείτε και μετά τις εκλογές. Εκλεγώ, δεν εκλεγώ. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και το έχουμε βάλει ήδη στοίχημα με τους συνεργάτες ότι μόλις τελειώσουν οι εκλογές, ξεκουραστούμε και κάποιες μέρες βέβαια, θα προσπαθήσουμε να βρεθούμε και πάλι στα χωριά από τα οποία περάσαμε, να πάμε και στα χωριά που δεν περάσαμε, άσχετα με το αποτέλεσμα, τελείως ξεκομμένο από το αποτέλεσμα. Αυτό είναι λοιπόν αυτό που εισπράττω και μια τεράστια αγκαλιά και μια αγάπη που, αν θέλεις, αναγνωρίζουν την πορεία μου, τη δημοσιογραφική μου πορεία και με τον τρόπο με τον οποίο στάθηκα τα τελευταία χρόνια απέναντί τους. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να στέκεσαι τίμια και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική. Ακριβώς. Και ίσως πιστεύω ότι ένα από τα ατού είναι και αυτό το πράγμα. Ότι κανένας δεν έχει να σου προσάψει απολύτως τίποτα, δεν είσαι παιδί του κομματικού σωλήνα, που καλώς ή κακώς η δικιά μας γενιά έχει ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Με την έννοια ότι πλέον δεν είναι ο πολιτικός εκείνος. Εμείς, τέλος πάντων, οι νέοι άνθρωποι, δεν έχουμε σκοπό να ψηφίσουμε εκείνους οι οποίοι απλά έγιναν πολιτικοί, οι οποίοι έγιναν σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Εμείς θέλουμε ανθρώπους σαν και σένα, ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει, ξέρουν τι σημαίνει αγορά εργασίας, ξέρουν τι σημαίνει να δουλεύεις κάτω από κάποιες συνθήκες. Αυτούς τους ανθρώπους πιστεύω ότι θέλει ο κόσμος. Αλλά ας πάμε του πρακτέου τώρα. Ας πάμε τώρα στα του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία, το ξέρεις βέβαια, έτσι, κέρδισε μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά το ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, τώρα στις εθνικές εκλογές που έχουμε την Κυριακή, που θα ανοίξουν εθνικές κάλπες, είναι η αυτοδυναμία αυτός σκοπός της κεντροδεξιάς παράταξης που εκπροσωπείς? Όχι, δεν είναι αυτός σκοπός, αν θέλεις, αλλά είναι όμως αναζητούμενο η ισχυρή εντολή. Θέλουμε ισχυρή
εντολή από τον ελληνικό λαό. Και μάλιστα μια αυτονόητη παρατήρηση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι με τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά που διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατάφεραν να την διαστρεβλώσουν και να πούνε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδεχομένως και να απειλεί το ελληνικό λαό ή ψηφίστε με να έχω αυτοδυναμία ή έρχεται το χάος. Είναι αυτονόητο ότι αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές της Κυριακής, εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία, είναι αυτονόητο λοιπόν ότι αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση θα πάμε και πάλι σε εκλογές. Εκλογές οι οποίες θα γίνουν όμως με την απλή αναλογική. Μια απλή αναλογική με ένα εκλογικό νόμο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στο προσκήνιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι νομοτελειακά τι είναι εκείνο το οποίο θα ακολουθήσει. Θέλουμε μια ισχυρή εντολή, όχι για να πούμε ότι πήραμε αυτοδυναμία, αλλά για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο πιστεύουμε και καλούμε τον κόσμο να πιστέψει στο πρόγραμμα αυτό. Ένα πρόγραμμα που δεν του το δίνουμε απλά ως ένα χαρτί και του λέμε αυτό είναι, θα σου καταργήσω, θα σου μειώσω, θα σου κόψω, θα σου δώσω επίδομα, θα. Και μετά όταν πλέον στην εφαρμογή τα βρει κάποιος σκούρα να πει ότι έχει και αυταπάτες. Δεν μιλάμε για αυταπάτες. Μιλάμε για ένα κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία το δουλεύει εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένα κόμμα το οποίο εν δυνάμει έρχεται λοιπόν στην εξουσία. Και αυτό ακριβώς ζητάμε από τον κόσμο, να μας δώσει την ισχυρή εντολή για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό και να το εφαρμόσουμε έτσι όπως εμείς το δίνουμε στον κόσμο να το κατανοήσει και όχι μέσα από τα fake news τα οποία πολύ γρήγορα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και κερδίζουν, αν θέλεις, και εύκολα έδαφος. Εγώ θα καλώ τον κόσμο να ενημερωθεί, να μπει στις σελίδες κάθε κόμματος. Όταν είναι αναποφάσιστος κάποιος, θα πρέπει να μπει στη σελίδα κάθε κόμματος και να διαβάσει τι λέει το πρόγραμμά του. Και εκεί πάνω να το κρίνει. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θα σας ρωτήσω τώρα, Νικολέτα, οι προτεραιότητες της επόμενης κυβέρνησης, που η Νέα Δημοκρατία έχει ένα προβάδισμα, χωρίς να θέλουμε να προεξοφλήσουμε κάτι, ποιες είναι? Είναι η οικονομία, η οποία ουσιαστικά μονοπόλησε το ενδιαφέρον της κάθε κυβέρνηση από το 2009 μέχρι και πέρυσι, αν μπορούμε να πούμε αυτό που είπε ο Αλέξης προς το τέλος του μνημονίου, ήταν πέρυσι τον Αύγουστο. Δηλαδή, η επόμενη κυβέρνηση, ποιοι είναι οι στόχοι της επόμενης κυβέρνησης? Είναι ξεκάθαρο ότι αν μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα δεν έχει ως στόχο τη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων και των οικονομικών συνθήκων, τότε πλανάται. Τότε δεν θα πρέπει να έρθει ποτέ στην εξουσία. Είναι όμως προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας και το έχει κάνει πολλές φορές κατανοητό και η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλα τα στελέχη η ισχυρή ανάπτυξη. Και θα μείνω σε λίγο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι η ασφάλεια των πολιτών και είναι και η στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Είναι τρεις βασικοί τομείς που, αν θέλεις, και εμένα με εκφράζουν απόλυτα. Θα σου έβαζα και την ελληνική οικογένεια πάνω, γιατί αυτό νομίζω ότι περικλείει και όλα τα άλλα. Το να στηρίξει την ελληνική οικογένεια είναι και καλές οικονομικές συνθήκες και καλές οικονομικές συγκυρίες, τις οποίες πρέπει να διαμορφώσεις για τους πολίτες για να πτύξουν την οικογένειά τους. Και φυσικά όταν λέμε ισχυρή ανάπτυξη, γιατί είναι πολύ ωραίο να δαιμονοποιεί κάποιος την ανάπτυξη και να λέει ότι η ανάπτυξη είναι προς όφελος του κεφαλαίου, ότι ανάπτυξη ακούμε, αλλά ανάπτυξη δεν βλέπουμε. Ναι, ανάπτυξη ακούμε, αλλά ανάπτυξη δεν βλέπουμε. Γιατί τόσα χρόνια είχαμε μια κυβέρνηση η οποία έβαλε στην ατζέντα της την ανάπτυξη, όταν έβλεπε ότι όλα αυτά τα οποία έλεγε τα τελευταία χρόνια ήταν ουτοπικά. Προσπάθησε να προσαρμοστεί, αν θέλεις, στο λόγο κομμάτων όπως η Νέα Δημοκρατία που πίστευαν στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις και στις νέες θέσεις εργασίας, για να πείσουν τον κόσμο, χωρίς όμως πρακτικά να μπορούν να εφαρμόσουν το παραμικρό. Άρα, ισχυρή ανάπτυξη μέσα από νέες επενδύσεις, μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσα από έναν δημόσιο τομέα ο οποίος λειτουργεί ουσιαστικά, αλλά και έναν ιδιωτικό τομέα περισσότερο ισχυρό, μια ιδιωτική πρωτοβουλία στην οποία αυτή η χώρα θα πιστέψει και θα ενισχύσει και θα δώσει, αν θέλεις, και κίνητρα σε ανθρώπους είτε είναι της ηλικίας μας, είτε μεγαλύτερης ηλικίας, είτε τώρα έχουν την μικρομεσαία τους επιχείρηση και λειτουργεί και προσπαθούν να δουν πώς θα τα βγάλουν πέρα και να πάρουν νέους εργαζόμενους και να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις και να επιβιώσουν και να έχουν και κέρδος. Γιατί είναι κακό μια επιχείρηση να έχει κέρδος? Μια κερδοφόρα επιχείρηση είναι αυτή η οποία θα προσλάβει παραπάνω προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες της. Είναι η κερδοφόρα επιχείρηση αυτή η οποία θα είναι συνεπή στις εισφορές της απέναντι στο κράτος. Δεν θα έχουμε τόσα ληξιπρόθεσμα χρέη στα ταμεία της χώρας. Μια επιχείρηση η οποία θα έχει λιγότερη φορολογία είναι εκείνη η οποία μπορεί να καλύψει και περισσότερο τις υποχρεώσεις της. Αυτό είναι το πλάνο της Νέας Δημοκρατίας και σε αυτό πιστεύουμε, αυτό θέλουμε να εφαρμόσουμε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, Νικολέτα.
με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της μεσαίας αστικής τάξης, που καλώς ή κακώς η μεσαία αστική τάξη είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας. Mm-hmm. Είναι στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτούς τους μικρομεσαίους, τους ανθρώπους της μεσαίας αστικής τάξης, που μιλάμε από τους μικρομεσαίους, μέχρι εκείνους που έχουν επιχείρησή τους, όπως ακριβώς το έθεσες. Είναι στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία να τους πάρει με τη δική της πλευρά. Mm-hmm. Στοίχημα είναι να μας πιστέψουν, αν θέλεις, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Θα δανειστώ τη φράση που λένε και τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι εμείς φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Άρα στόχος μας είναι να μας πιστέψουν όλοι. Όμως, η μικρομεσαία τάξη για μας δεν είναι ένα στοίχημα του «ελάτε να μας ψηφίσετε στην κάλπη και μετά βλέπουμε». Για μας είναι μια προτεραιότητα μετεκλογική, μετά τις εκλογές. Η μικρομεσαία, αν θέλεις, τάξη είναι η ραχοκοκαλιά, όπως είπες και εσύ, της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας. Είναι και αυτή όμως που υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα. Το μεγαλύτερο πλήγμα μέσα από τη φορολογία, το μεγαλύτερο πλήγμα μέσα από τις δεδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες δεν τις επέτρεπαν, αν θέλεις, ακόμα να κάνει και μια μεταβίβαση ακινήτου. Να κάνει μια πώληση ακινήτου. Γιατί και η γραφειοκρατία είναι ένα τεράστιο φάντασμα. Είναι βραχνάς. Όταν θέλεις για τη μεταβίβαση πάνω, για μια μεταβίβαση ακινήτου πάνω από 20 έγγραφα, τότε καταλαβαίνεις ότι πώς αυτή η οικονομία θα κινηθεί, πώς θα κινηθεί η οικονομία της ακίνητης περιουσίας, πώς θα κινηθεί η οικοδομή, πώς θα κινηθεί αυτή η αγορά. Λοιπόν, μικρομεσαία επιχειρότητα είναι, μικρομεσαία τάξη, με συγχωρείς Νίκο, είναι προτεραιότητα. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους πρέπει να ασχοληθούμε, είμαστε όλοι εμείς. Προερχόμαστε από την, είμαστε η μικρομεσαία τάξη και γι' αυτό ακριβώς εμείς που είμαστε η μικρομεσαία τάξη θέλουμε να δουλέψουμε γι' αυτήν. Έχει γίνει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ λόγος για τα επιδόματα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει? Και το κάνω αυτήν την ερώτησή μου φορούμενος από αυτό που είπες, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να στηρίξει την ελληνική οικογένεια. Και θυμάμαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει δηλώσει ότι για κάθε παιδί, για κάθε οικογένεια θα δίνει 2.000 ευρώ. Για κάθε νέο παιδί, ναι. Για κάθε βέβαια νέο παιδί. Τι θα κάνει με τα επιδόματα? Θα τα καταργήσει, θα τα δίνει μόνο σε Έλληνες? Υπάρχει μια επιδοματική εντός εισαγωγικών πολιτική της Νέας Δημοκρατίας? Δεν πιστεύουμε στην επιδοματική πολιτική με την έννοια πιάνικο. Όχι ότι θα καταργήσουμε τα επιδόματα, και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον κόσμο. Δεν λέμε ότι θα καταργήσουμε τα επιδόματα. Λέμε ότι η Ελληνίδα και ο Έλληνας δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στα επιδόματα για να ζήσει. Να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι ένας νέος στην ηλικία σου, στην ηλικία μου, ή μάλλον να σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, να περιμένει, αν θέλεις, το επίδομα για να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Θα υπάρχουν και τα επιδόματα. Κανείς δεν είπε ότι θα τα καταργήσει τα επιδόματα. Όμως το θέμα είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες που θα έχει ένα καλό μισθό, που το επίδομα θα είναι, αν θέλεις, ένα επιπλέον εισόδημα όπου χρειάζεται. Και φυσικά πάντα ανάλογα με τα κριτήρια τα οποία δίνονται τα επιδόματα, θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Όταν λέμε 2.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια η οποία φέρνει στον κόσμο ένα παιδί, δεν μπορείς να είσαι ένα κόμμα που δεν πιστεύει στην ενίσχυση, στην επιδοματική ενίσχυση, αλλά δεν μπορεί να είναι όλο το πολιτικό πρόγραμμα ένα τάξιμο σε επιδόματα, και τα οποία, να σου πω και κάτι, δεν τα παίρνει και ποτέ κανένας. Οι αριθμοί λένε ότι μόνο 12%, για παράδειγμα, παίρνουν επίδομα ανεργίας. Άρα, αυτοί που λένε ότι ναι, εμείς αγαπάμε την επιδοματική πολιτική, δεν δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, έχουν εγκλωβισμένο τον κόσμο και όμοιρο τον κόσμο στην όποια τους πολιτική, να περιμένει το ψίχουλο, να περιμένει το χαρτζιλίκι. Όχι, δεν είναι αυτό το όραμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα καταργηθούν τα επιδόματα, αλλά εμείς δεν θέλουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα να περιμένει το επίδομα για να ζήσει, το χαρτζιλίκι. Θέλουμε να έχει έναν αξιοπρεπή μισθό και μια αξιοπρεπή σύνταξη. Το άλλο ερώτημα που θέλω να σου κάνω είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης. Mm-hmm. Ένα σκάνδαλο το οποίο θα το ανοίξει η επόμενη Βουλή ξανά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, τόσο ως δημοσιογράφο, ως τώρα που σε βλέπω ως ένα πολιτικό πρόσωπο, είναι μια πολιτική σκευωρία το συγκεκριμένο σκάνδαλο, και ποιοι πιστεύεις ότι την ενορχίστρωσαν? Είναι μια πολιτική πληγή, ή αν θέλεις είναι και η κληρονομιά που μας αφήνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν λέω κληρονομιά, ίσως αν θέλεις και ένα μάθημα για το πώς μπορεί κάποιος να πιάσει λίγη λάσπη στον ανεμιστήρα, να την πετάξει στον ανεμιστήρα και να, αν θέλεις, να σπηλώσει υπολείψεις, να σπηλώσει ανθρώπους. Άνθρωποι, θα σου θυμίσω τα δάκρυα του Πικραμένου στη Βουλή, όταν αυτός ο άνθρωπος που έχει δικαιωθεί τώρα έλεγε ότι αυτό
που λέτε για μένα, για την οικογένειά μου, και γι' αυτό ήταν μια επιβράβευση φυσικά και η θέση του στο επικρατείας, αυτό που λέτε για μένα είναι μια τεράστια σκευωρία, και την ίδια ώρα είχε στηθεί γύρω του και γύρω στον καθένα που ενέπλεξαν μέσα σε αυτό το σκάνδαλο ένα τεράστιο φάντασμα, γιατί ψάχναμε κάποιον να δείξουμε και έπρεπε να δείξουμε συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί ήταν εύκολο να τα δείξουμε αυτά τα πρόσωπα, γιατί έχουν δεχτεί κριτική στο παρελθόν για την πολιτική τους, γιατί τα έχει στοχοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί τους έχουν στοχοποιήσει. Ας περιμένουμε λοιπόν την Νέα Βουλή, να περιμένουμε μάλλον το κλείσιμο της υπόθεσης Νοβάρτης, όχι ότι δεν έχουν γίνει λάθη, αλλά να μην στοχοποιούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πίσω τους οικογένειες, έχουν πίσω τους μια πολιτική πορεία και μια πολιτική διαδρομή, και το τελευταίο που τους αξίζει είναι αυτό το οποίο έγινε. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με το πόσο ισχυρή εντολή πρέπει να διαθέτει η Νέα Δημοκρατία ώστε να εφαρμόσει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα. Mm-hmm. Και τι είδους συνεργασίες πρέπει να κάνει. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πάρει την αυτοδυναμία, θα συνεργαστεί με το κίνημα αλλαγής. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην πορεία. Δεν είναι ψηφανό. Ναι, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από συζητήσεις, αν θέλεις, και προγραμματικές θέσεις, και δεν είναι κάτι που σίγουρα μπορώ να το απαντήσω εγώ. Όχι, ότι υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο εξ αρχής. Το αν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θέλει μια ισχυρή εντολή για να εφαρμόσει το μεταρρυθμιστικό της λοιπόν πρόγραμμα, δεν το λέει γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί. Και θα θυμίσω αυτό που έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολλές φορές και σε ομιλίες του και σε συναντήσεις του με κόσμο, αλλά και σε συνεντεύξεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει ούτως ή άλλως τις συνεργασίες. Μπορεί να μην είναι κοινοβουλευτικές συνεργασίες, να πούμε ότι εγώ που είμαι η Νέα Δημοκρατία και εσύ Νίκο που είσαι ένα άλλο κόμμα, έλα να συνεργαστούμε, αλλά να πούμε ότι εγώ, η Νέα Δημοκρατία, εφόσον και αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός και έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πει ότι θέλω να συνεργαστώ και να αξιοποιήσω ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πολλά, και νομίζω ότι αυτό είναι υγιές, όχι μόνο να εξαναγκαστείς να συνεργαστείς ή τουλάχιστον να πρέπει να σχηματίσεις μια κυβέρνηση, αλλά να πεις ότι θέλω να αξιοποιήσω ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μπορεί να προσφέρει πράγματα και θα ανοίξουμε τους οριζοντές μας και θα συνεργαστούμε. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο υγιές που μπορεί να κάνει το πολιτικό μας σύστημα. Η άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Σε περίπτωση που είναι, ας το πούμε, το πιο πιθανό σενάριο, να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, χωρίς βέβαια να προεξοφλούμε τίποτα. Τίποτα. Καλή την άδεια. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς τον βλέπεις το ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, περισσότερο ή λιγότερο συστημικό, mm-hmm. ως πολιτικό σχηματισμό? Ωραία η ερώτησή σου. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και αν θέλεις, δεν θα ήθελα να κάνω και μία πρόβλεψη. Μπορώ σίγουρα να προβλέψω πώς θα είναι και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση την επόμενη μέρα, και θα είναι μία κυβέρνηση ευθύνης. Κάτι που δεν είδαμε από το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια. Η ιστορία έχει δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση υπήρξε ένα κόμμα το οποίο λιδωρούσε, το οποίο στοχοποιούσε, όπως σου είπα και πριν, το έκανε βέβαια και ως κυβερνητικό κόμμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γραμμή η οποία θα θέλει να ακολουθήσει, όμως κάτι μου λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες εσωκομματικές δυσκολίες στην επομένη των εκλογών, γιατί δεν έχει ένα κοινό πολιτικό υπόβαθρο ή μία, αν θέλεις, συνεκτική ουσία, κάτι το οποίο να τους δένει ως ιδεολογία. Είναι το συνοθήλευμα ανθρώπων, οι οποίοι προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Ο λόγος που τους έφερε να συνεργαστούν, νομίζω ότι τον έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός, γιατί κανένας δεν φανταζόταν, νομίζω, ότι η κυρία Κουντουρά, για παράδειγμα, θα συνεργαζόταν με τον ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα θα μιλούσαμε για την κυρία Κουντουρά ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι θα το δούμε στην πορεία αυτό. Και μία ερώτηση που θέλω να σου κάνω για την εξωτερική πολιτική. Εσείς έχετε κατηγορήσει ευθέως ως μία αντιλαϊκή συμφωνία, και μιλάω για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, είτε ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε ως βασικό κυβερνητικό έτερο της επόμενης κυβέρνησης, θα προσπαθήσει να επαναδιαπραγματευτεί τη συγκεκριμένη συμφωνία, θα επιχειρήσει να την πάει στα ευρωπαϊκά όργανα να την τροποποιήσει?
Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει και κατά πόσο θα ήταν, αν θέλεις, και ρεαλιστικό να το πούμε στον κόσμο. Δεν πιστέψαμε ποτέ στη συμφωνία των Πρεσπών και γι' αυτό δεν τη στηρίξαμε. Εκείνο το οποίο σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τις ενταξιακές συζητήσεις των Σκοπίων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τις χρησιμοποιήσουμε ως ένα όπλο το οποίο το πετάξαμε στα σκουπίδια με τη συμφωνία των Πρεσπών, για να επαναδιαπραγματευτούμε και όρους της συμφωνίας αυτής, γιατί το πλήγμα είναι μεγάλο και στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων οι οποίες βλέπουν να χάνεται το μακεδονικό στοιχείο το οποίο είχαν, στο οποίο είχαν επενδύσει και το οποίο προωθούσαν και το οποίο, αν θέλεις, στη Βόρεια Ελλάδα αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Είναι όμως και θέμα εθνικού συμφέροντος. Η Νέα Δημοκρατία θα σκέψει πολύ σοβαρά στην εξωτερική πολιτική στο σύνολό της, είτε αυτό αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, είτε αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Είναι ψηλά στην ατζέντα η εξωτερική πολιτική και θα πρέπει να μιλήσουμε με ξεκάθαρα χαρτιά, με ανοιχτά χαρτιά και με συνέπεια σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική μας πολιτική και να μην παίρνουμε απλά ελικόπτερα να πετάμε πάνω από το Αιγαίο για να το παίζουμε τζάμπα μάγκες στην εξωτερική μας πολιτική. Δεν είναι αυτό εξωτερική πολιτική μιας χώρας. Είναι μια χώρα η Ελλάδα, η οποία θα πρέπει να κάνει γνωστό σε όλους τους γείτονές της, μάλλον όχι γνωστό, κατανοητό με κάθε τρόπο, ότι υπάρχουν κανόνες, υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο, υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν και να σεβαστούν. Δεν είμαστε ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης, δεν είμαστε ο φτωχός συγγενής αυτού του κόσμου για να μας έχουν παραπεταμένους και να νομίζουν η Τουρκία και η κάθε Τουρκία ότι μπορεί να κάνει την Ελλάδα ό,τι θέλει. Και σε αυτό θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της, να δείξει έντονα τη στήριξή της στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με το κομμάτι της Τουρκίας, και εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Και λίγο τώρα πριν κλείσουμε τη συζήτηση που άνοιξαμε σήμερα το βράδυ, θα ήθελα να κοιτάξεις την κάμερα και θα σου κάνω το ερώτημα, γιατί κάποιος να ψηφίσει την Κυριακή Νικολέτα Σφαγιανάκη? Λοιπόν, δεν θα κοιτάξω την κάμερα, γιατί αν κοιτάξω την κάμερα νομίζω ότι θα γίνω και πάλι δημοσιογράφος και η ρόλη είναι διακριτή. Και τους έχω αφήσει έτσι διακριτούς λοιπόν τους ρόλους αυτό. Θα σου πω, Νίκο, απευθυνόμενοι σε εσένα και φυσικά στον κόσμο τον οποίο μας παρακολουθεί, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία που έχω εσένα εδώ και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος. Εκείνο το οποίο λοιπόν θα πω σε καθέναν ο οποίος μας παρακολουθεί σήμερα είναι να εμπιστευτεί νέους ανθρώπους, να εμπιστευτεί τη νέα γενιά, να εμπιστευτεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει πολύ, ξέρουν τις αγωνίες, ξέρουν τις αγωνίες κάθε οικογένειας αυτού του τόπου, ξέρουν τις αγωνίες των παραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν νερό να ποτίσουν και δεν βλέπουν την παραγωγή τους να έρχεται στην ώρα της, να μην έρχεται ποτέ. Δεν έχουν αποζημιώσεις, γιατί έχουμε έναν ΕΛΓΑ ο οποίος λειτουργεί με έναν κανονισμό του 50 και δεν παίρνουν ποτέ τα χρήματά τους πίσω. Ξέρω ότι είναι για έναν τουριστικό, έναν επιχειρηματία στον χώρο του τουρισμού ή έναν εργαζόμενο στον χώρο του τουρισμού να αγωνιά για αν ο τουρισμός θα είναι καλά και για την επιχείρηση να μείνει ανοιχτή και να υπάρχουν θέσεις εργασίας, αλλά και ο ίδιος να έχει ένα καλό εισόδημα, ο εργαζόμενος εννοώ. Ξέρω κάθε γυναίκα η οποία μας παρακολουθεί αυτή την ώρα και στείνει τώρα την οικογένειά της, ποια είναι η αγωνία της, να κάνει, να μεγαλώσει την οικογένειά της, να κάνει παιδιά και να μπορέσει να τους προσφέρει αυτά που προσέφεραν εμάς οι γονείς μας, με πολύ κόπο αν θέλεις, τον ίδιο κόπο να τα προσφέρουμε και εμείς τα παιδιά μας, αλλά να καταφέρουμε να τους τα προσφέρουμε και όχι έτσι, απλά έτσι να κοπιάζουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε καλυμμέντο. Το καλυμμέντο είναι μια μεγάλη λέξη για την ελληνική οικογένεια. Και αυτό είναι λοιπόν συναισθηματικό περιεχόμενο, η λέξη καλυμμέντο. Συναισθηματικό περιεχόμενο, γιατί είμαστε άνθρωποι περήφανοι και έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας και έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους όλες οι ηλικίες. Όχι μόνο οι μεγαλύτεροι, είναι και οι νέοι που ενδεχομένως τώρα κάποιοι να τους λένε: «Α, εσείς φταίτε, είστε τεμπέληδες, δεν θέλετε να δουλέψετε. Όποιος θέλει να δουλέψει, βρίσκει δουλειά». Δεν είναι έτσι. Έτσι. Και οι νέοι, αλλά και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας θα πρέπει να μείνουν στον τόπο τους, εφόσον φυσικά το θέλουν. Αν κάποιος θέλει να φύγει για το εξωτερικό, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, καλώς θα το κάνει. Αλλά όχι να διώχνουμε εμείς τα παιδιά μας. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι μπορώ να προσπαθήσω, μπορώ να παλέψω, μπορώ αν θέλεις να έχω έναν ισχυρό πολιτικό λόγο και όλοι μαζί να καταφέρουμε να φτιάξουμε μια καλύτερη Ελλάδα και για μας τους ίδιους και για τον τόπο μας και για τα παιδιά μας. Φίλοι και φίλες, αυτά είναι η Νικολέτα Σφαγιανάκη. Νικολέτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ.